Οι εργαζόμενοι του Δήμου Τρικιών θα προχωρήσουν σε επαόριστον κατάληψη του Δημαρχείου, αν μέχρι την 5η 5 Ιουλίου δεν τους καταβληθεί μισθοδοσία. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε την συμπαράστασή του και μάλιστα αποφάσισε, αν μέχρι την 5η δεν έρθουν τα χρήματα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο θα συμμετέχει συμβολικά στην κατάληψη του Δημαρχείου. Όπως είπα και χθες, συμβαίνει μια παραδοξότητα ότι οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο και σωστά διεκδικούν τη μισθοδοσία τους. Απλώς συμβαίνει να έχουμε και εμείς δίκιο, διότι δεν έχουν έρθει οι ΚΑΠ, άρα δεν μπορούμε να τους καταθέσουμε τα χρήματα. Ελπίζουμε αυτό να γίνει σύντομα, να έρθουν δηλαδή οι ΚΑΠ του Ιουνίου, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αυτονόητο, στις δεδομένες υποχρεώσεις μας, ότι πρέπει να τους καταβάλουμε τη μισθοδοσία. Ελπίζω να επικρατήσει η σύνηση, η λογική και η εμπιστοσύνη μεταξύ μας και να μην οδηγηθούμε σε ακραίες συμπεριφορές. Η κατάληψη του Δημαρχείου την Παρασκευή νομίζω ότι είναι μια επιβεβλημένη εκ των πραγμάτων ενέργεια. Πάντως η οικονομική κατάσταση του Δήμου Τρικαίων εξακολουθεί να παραμένει άσχημη. Ο Δήμος Τρικαίων για τη μισθοδοσία των μονίμων υπαλλήλων και των αορίστου χρόνου, καθώς επίσης για τα νομικά του πρόσωπα των Ασκληπιών, κάθε μήνα πληρώνουμε 1.090.500 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που πληρώνουμε κάθε μήνα. Η ΚΑΠ που ήρθαν στο Δήμο Τρικαίων μέχρι και σήμερα που μιλάμε είναι 2.944.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα χρήματα που παρακρατήθηκαν για δόσεις στο Ταμείο Παρακαταθετικών και Δανείων ήταν άλλα 2,5 εκατομμύρια. Επίσης, ο Δήμος πλήρωσε προς την Τράπεζα Πειραιώς για δάνεια που δεν γίνεται παρακράτηση από το ΣΚΑΠ, άλλες 910.000, 911 για την ακρίβεια. Συν τα τρέχοντα έξοδα που έχει, πετρέλαια, ανταλλακτικά κλπ. Επομένως, ό,τι περιθώριο αποθυματικού και να είχαμε, έχει εξαντληθεί. Δεν υπάρχουν πλέον δυνατότητες να πούμε ότι έχουμε κάποια χρήματα επιπλέον. Όταν η μισθοδοσία, τα χρήματα που πήραμε, αυτά επαρκούσαν για τη μισθοδοσία, άντε μέχρι και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου. Αυτή τη στιγμή οι μόνιμοι έχουν εξοφληθεί και τον Ιούνιο. Τους οφείλουμε ασφαλώς τη δόση το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και την εξόφληση των αορίστου χρόνου. Η διαβεβαίωση για το ΣΚΑΠ, η οποία εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε τον Ιούλιο και δεν πήραμε το ΣΚΑΠ του Ιούνιου, είναι ότι θα πάρουμε 5 Ιούλιο, από ό,τι μας είπε ο Πρόεδρος της ΣΚΕΔΕ. Πιστεύω ότι μέχρι τότε πρέπει να κάνουν υπομονή και οι υπάλληλοι, το καταλαβαίνουμε και κατανοούμε τα προβλήματά τους, αλλά δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα. Τα δε παρακρατηθέντα που έχουμε το έγγραφο ότι από το αρχές Φλεβάρι, 1.464.000. Έχει παραμείνει έγγραφο. Δεν έχει εκταμιευτεί ούτε μια δραχμή. Ένα ευρώ. Πολύ δε περισσότερο, για πρώτη φορά στα χρονικά, εγώ τόσα χρόνια απασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση, σάτα δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Πέρασαν 6 μήνες χωρίς να πάρουμε ένα ευρώ. Δηλαδή τα χρήματα που έδωσε η κεντρική κυβέρνηση στο Δήμο Τρικαίων ήταν αυτά τα 2.944.000. Παιδιά, είναι αδύνατο να μπορέσει να τα επεξέλθει ένας Δήμος, όσα διαθέσιμα και να έχει στην άκρη, γιατί είχαμε διαθέσιμα για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους υπαλλήλους, είχαμε κάποια διαθέσιμα. 2 και 3 μηνών για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Αυτά όμως έχουν εξαντληθεί. Δεν μπορεί σαν να έχουμε αυτά τα χρήματα. Πού να τα βρούμε? Το 1999 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικαίων είχε ανακηρύξει ως επίτιμο δημότη των Τρικάλων τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας Άκη Τσοχατζόπουλο και του είχε απονείμει το χρυσό μετάλλιο της πόλης. Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάκληση αυτής της απόφασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να πάρει πίσω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 1999 που ανακήρυξε τον κύριο Τσοχατζόπουλο επίτιμο δημότη του και του χάριζε και το χρυσό μετάλλιο της πόλης. Νομίζω ότι η όλη κίνηση κρύβει έναν υψηλό συμβολισμό, κυρίως στο ηθικό επίπεδο, και ότι έχει ένα διπλό μήνυμα. Αυτοί οι οποίοι απολαμβάνουν αυτές τις πολύ μεγάλες τιμές θα πρέπει να το δικαιώνουν στην πράξη και στη ζωή, και αυτοί που αποδίδουν αυτές τις μεγάλες τιμές θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί στο μέλλον. Θα μπορεί κάποιος αυτοδιοικητικός να είναι πιο προσεκτικός σε ό,τι αφορά έτσι, τα πρόσωπα που κυριαρχούν στην πολιτική ζωή? Μέχρι τότε ο Άκης Τσοχατζόπουλος δεν έχει δείξει κάποια δείγματα γραφής έτσι αρνητικά. Θα πρέπει να είναι όμως πολύ προσεκτικός όταν με τις αποφάσεις υπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες και αυτές θα πρέπει να φεύγουν από την ατζέντα και από τη σκέψη κυρίως των αυτοδιοικητικών και να κρατάνε και στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι μπορεί καμιά φορά οι προσδοκίες να μην επαληθεύονται. Να σημειωθεί πάντως ότι κατά την ψηφοφορία αποχώρησαν οι σύμβουλοι κύριοι Αχιλλέας Βυσσυρλής, Γιώργος Καΐκης και Κώστας Στάσιος.
η έγκριση μελέτης για την δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Τρικαίων, η οποία θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης των δημοτών του διευρυμένου Δήμου Τρικαίων, οι οποίες αυξήθηκαν λόγω της εφαρμογής του Καλλικράτη, ζητήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικαίων και τελικά δόθηκε το πράσινο φως. Η εισήγηση έγινε από την αρμόδια τη Δήμαρχο, κυρία Βάσο Κάκλα, όπου ανάμεσα σε άλλα τόνισε ότι στις ημέρες λειτουργίας των σχολείων η Δημοτική Συγκοινωνία θα εξυπηρετεί και τη μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Τρικαίων. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι μαθητές μεταφέρονται κατά προτεραιότητα με την Δημόσια Αστική και Υπεραστική Συγκοινωνία ή με Δημοτική Συγκοινωνία. Για την πραγματοποίηση της διαδικασίας αυτής, εκτυπώνονται τα ειδικά μαθητικά δελτία, με φροντίδα του Δήμου, τα οποία στην συνέχεια διανέμονται από τα σχολεία στους μαθητές. Πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση της μελέτης για τη δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας. Η Δημοτική Συγκοινωνία προβλέπεται από τον νόμο και από την εγκύκλιο για τη μεταφορά των μαθητών. Είναι μια συγκοινωνία που ιδρύεται καταρχάς για την εξυπηρέτηση των δημοτών, πολύ περισσότερο που ο Δήμος μας έχει διευρυνθεί σημαντικά, και κατά δεύτερο λόγο, σύμφωνα με την που αφορά στη μεταφορά μαθητών, προβλέπεται αυτή η έγκριση της μελέτης και για τη μεταφορά μαθητών όσο λειτουργούν τα σχολεία και τις μέρες που λειτουργούν τα σχολεία. Πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή είναι η πρώτη ενέργεια στη μεταφορά των μαθητών. Είμαστε σε επαφή με τον Επίτροπο. Θα ολοκληρώσουμε όλη τη διαδικασία για τη μεταφορά και φαντάζομαι ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί, θα έχει τύχει και έγκρισης και θα μπορέσουμε έτσι ασφαλώς να μεταφέρουμε τα παιδιά κατά την έναρξη του σχολικού έτους και τους δημότες βέβαια, διότι πλέον η ανάγκη μετακίνησης των δημοτών είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν παλιά. Ναι, η δημοτική συγκοινωνία περιγράφεται από την εγκύκλιο, αφορά στο, είναι δημοτική συγκοινωνία αστική με το αστικό κτέλ και υπεραστική δημοτική συγκοινωνία με το υπεραστικό κτέλ και γίνεται αποκλειστικά με αυτούς τους φορείς. Πέρυσι που προσπαθήσαμε να κάνουμε το διαγωνισμό για τη μεταφορά των μαθητών, βγήκαμε πάρα πολύ εκτεθειμένοι. Δεν είχαμε καθόλου προσφορές, διότι ο μαθηματικός τύπος είναι, μειώνει κατά πολύ τα έξοδα όταν έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και τα καύσιμα. Ελπίζω ότι θα πάμε καλά. Αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των αιτήσεων στους δημοτικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Τρικάλων, μια εικόνα που παρατηρείται και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λόγω της κρίσης και της ανεργίας, πολλοί γονείς αναγκάζονται να στραφούν στους δημοτικούς σταθμούς, όπου το κόστος των τροφείων είναι μικρό και οι προσφερόμενες υπηρεσίες υψηλές. Πολλές πλέον οικογένειες αναγκάζονται να ασχοληθούν ιδιαίτερα με την αναζήτηση εργασίας, έστω και αν πρόκειται για μερική απασχόληση, οπότε κάπου θα πρέπει να αφήσουν τα παιδιά τους, από τη στιγμή που δεν έχουν και τη βοήθεια των συγγενικών τους προσώπων. Όπως ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση 10, η αντιδήμαρχος αρμόδια για θέματα παιδείας, κυρία Βάσο Κάκλα, τη φετινή χρονιά ο αριθμός των αιτήσεων για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικαίων. Νομίζω ότι η πρόθεση δική μας είναι να μην αφήσουμε κανένα παιδί έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Τουλάχιστον, αν όχι στην πρώτη επιλογή, στη δεύτερη ή στην τρίτη, θα μπορέσουμε να πάρουμε τα παιδάκια τα οποία μας ζητούν να μπουν στις δομές αυτές του Δήμου. Το θέμα είναι ότι η πολιτεία, και εδώ πραγματικά είναι μια έκκληση αυτή, θα πρέπει να φροντίσει να δίνονται τακτικά οι επιχορηγήσεις στους Δήμους, διότι αν πάμε σε προβλήματα οικονομικά, οι Δήμοι δεν μπορούν να σταθούν εάν δεν έχουν την στήριξη από τους ΚΑΠ και τους αντίστοιχους πόρους που προβλέπονται για τη λειτουργία όλων αυτών των δομών. Και βεβαίως θα δούμε το θέμα εξ αρχής. Όμως η πρόθεση του Δήμου είναι να μην αφήσει κανένα παιδί απ' έξω, εφόσον βέβαια υπάρχει αίτηση. Δεκτή έκανε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τμήματος Κυκλοφορίας και Πολιτικής Προστασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικαίων για την προσωρινή τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας. Όπως αναφέρθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατόπιν αιτήσεων του Τμήματος Τροχέας Τρικάλων για τη λήψη μέτρων πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων στη Συμβουλή των Οδών Πατουλιάς και Εφέσου και κατοίκου της Οδού Τερτύπη για την τοποθέτηση πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας, στην Συμβουλή των Οδών Τερτύπη και Ιεροδότου και ύστερα από αυτοψία της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η Συνοικία Καραμαλή στερείται κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η Οδή Πατουλιάς και Εφέσου είναι διπλής κυκλοφορίας και μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου. Η Συνοικία Σαραγίων και η ειδικότερη περιοχή της Πλατείας Φιλοσόφων στερείται επίσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η Οδός Σερτύπη, καθώς και η κάθε της αυτή οδή, η Ροδότου και η Ισοκράτους, είναι διπλής κατεύθυνσης και μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έκανε δεκτή την αρχική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τμήματος Κυκλοφορίας και Πολιτικής Προστασίας και εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την προσωρινή τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων. Συζητήθηκε το θέμα, ναι, όλα αυτά τα θέματα περνάνε πρώτα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, γιατί είναι θέμα του κυκλοφοριακού σχεδιασμού. Η οδοσήμανση είναι ένα σημαντικό πράγμα. Πρέπει να αποφευχθούν τα ατυχήματα τα οποία γίνονται ειδικά στα συνεοντασσόμενες περιοχές και γι' αυτό το λόγο το Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού εκπονεί μελέτες κυκλοφοριακού σχεδιασμού που ίσως τώρα να έχουν προσωρινό χαρακτήρα γιατί δεν έχουμε γενικότερα τη μελέτη του κυκλοφοριακού σχεδιασμού, αλλά είναι μέτρα τα οποία αποτρέπουν κινδύνους και ενισχύουν πάλι την ασφάλεια κυκλοφορίας των πεζών. Υπάρχει μελέτη η οποία υλοποιείται όσον αφορά την απαγόρευση στάθμισης στους δρόμους της πόλης, όπου πρόκειται να αναπτυχθούν άλλες δράσεις, όπως οι ποδηλατόδρομοι, αλλά υπάρχουν και οδοσημάνσεις σε άλλα κομμάτια της πόλης, τα οποία βοηθούν στην κυκλοφορία των οχημάτων, των τροχοφόρων γενικά, αλλά και των πεζών, όπως είναι η οδός Πατουλιάς, που χθες έκανε μια συνολική παρέμβαση όσον αφορά την οδοσήμανση. Σε ομαλό κλίμα πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης οι εκλογές των γιατρών του ΙΚΑ Τρικάλων για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Στις εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο κατήλθε η ανεξάρτητη κίνηση γιατρών ΙΚΑ, σύνιο ψηφοδέλτιο με τα παρακάτω αποτελέσματα. Από τους 54 γιατρούς του ΙΚΑ προσήλθαν και ψήφισαν οι 50, ποσοστό συμμετοχής 90%. Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκ των 50 ψηφισάτων βρέθηκε ένα άκυρο ψηφοδέλτιο και δύο χωρίς σταυρό. Αναλυτικά έλαβαν Νίκος Σακάς, πρώην πρόεδρος γιατρών ΙΚΑ, 43 ψήφους. Σολόν Κοτούλας 29, Γιώργος Μπαλοδήμος 27, Χρήστος Παπαγιαννόπουλος 26, Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος 24. Εκλέγονται και οι 5, ενώ προγραμματίστηκε για την 5η η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα σύνθεσή του. Για την Εξελεκτική Επιτροπή αναδείχθηκαν Ευρυδίκη Καρακάση με 28 ψήφους, Βασίλης Μπούρας με 25 και Δημήτρης Παζαρακιώτης με 15 ψήφους. Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γιατρών του ΙΚΑ στα Τρίκαλα, επί 38 ψηφισάτων βρέθηκαν 36 έγκυρα ψηφοδέλτια και 2 άκυρα. Έλαβαν ο κύριος Νίκος Κότσης 22 ψήφους και εκλέγεται και ο κύριος Γρηγόρης Καργανιάς 14 ψήφους και δεν εκλέγεται. Τα προβλήματα των γιατρών του ΙΚΑ που πλέον έχει ενταχθεί στον ΟΠΗ είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό δεν υπάρχει χώρος για κομματικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι οι γιατροί είναι να κοιτάξουμε να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του κλάδου μας αφενός και αφετέρου να προσπίσουμε την υγεία των συμπολιτών μας. Ποια είναι τα κυρίαρχα ζητήματα που αντιμετωπίζετε ως γιατροί? Τα κυρίαρχα ζητήματα είναι αυτά που θέτουμε πάντα στο τραπέζι, που είναι η μονιμοποίηση των γιατρών αορίστου χρόνου. Είναι να λυθεί το πρόβλημα των γιατρών που βρίσκονται με αιτήσεις ανανεούμενες συμβάσεις και κάποια άλλα κλαδικά προβλήματα τα οποία οι αντιπρόσωποι μας στην Ομοσπονδία είναι αυτοί οι αρμόδιοι, οι οποίοι τα μεταφέρουν προς τα κεντρικά όργανα των γιατρών του ΙΚΑ. Οι γραμματείες Τρικάλων του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, της ΠΑΣΥ, ο Σύλλογος Γυναικών Τρικάλων και το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών πραγματοποίησαν το βράδυ της Τρίτης στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων σύσκεψη για την οργάνωση του αγώνα ενάντια στη φορολογία, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, καθώς και για την τραγική κατάσταση στην υγεία και το φάρμακο. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν η οργάνωση και οι μορφές του αγώνα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ελλείψεις στα φάρμακα και η διάλυση του συστήματος υγείας, η φορολογία και τα χαράτσια, οι μειώσεις μισθών, η κατάργηση των συμβάσεων, η παύση πληρωμής των μισθών και οι απολύσεις. Όπως αναφέρθηκε, η κυβέρνηση με το άδικο φορολογικό σύστημα, το φόρο αλληλεγγύης, τα χαράτσια μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, που ήδη τα στέλνουν στην εφορία για ίσπραξη, οδηγούν σε αδιέξοδα την πλειοψηφία των εργατικών και λαϊκών οικοκυριών. Η γραμματεία Τρικάλων του ΠΑΜΕ, σε συνεργασία με τις γραμματείες της ΠΑΣΕΒΕ, ΠΑΣΥ, του Συλλόγου Γυναικών και του ΜΑΣ, πραγματοποιεί σήμερα σύσκεψη στην αίθουσα εδώ του Εργατικού Κέντρου για να συζητήσουμε ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με κατεπήγοντα προβλήματα που απασχολούν την εργατική τάξη και το σύνολο των λαϊκών στρωμάτων. Είναι γνωστό ότι και η οικονομική καπιταλιστική κρίση βαθαίνει και τα προβλήματα οξύνονται. Η κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές και με τους συσχετισμούς που διαμορφώθηκαν δημιουργούν νέα εμπόδια στην πάλη του λαϊκού κινήματος. Επομένως, όλα τα διέξοδα που βίωσε η εργατική τάξη χωρίς καμιά προσμονή, χωρίς καμιά προσδοκία, χωρίς καμιά αναμονή,
τα βάζουμε σήμερα στο επίκεντρο της προσοχής μας και ξεχωρίζουμε πρώτον την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον χώρο της υγείας, στο φάρμακο και, και στα ζητήματα της πρόνοιας, καθώς και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το φορολογικό και τα χαράτσια, τα νέα που επιβάλλονται στην εργατική τάξη και στον λαό. Έχουμε άμεσα αιτήματα και στόχους πάλης που διεκδικούμε και για τα ζητήματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κατώτερου μισθού. Θέλουμε να καλέσουμε τα σωματεία, τα συνδικάτα, τους συλλόγους σε κάθε εργασιακό χώρο, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό να επιμείνουν στην κατεύθυνση διεκδίκησης όλων αυτών των στόχων, όλων αυτών των μέτρων που θα ανακουφίσει τη ζωή της εργατικής τάξης και του λαού. Αυτό χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται επιμέλεια, χρειάζεται προσπάθεια τέτοια, έτσι ώστε να βάλουμε τη σφραγίδα μας στις εξελίξεις, να μην αφήσουμε να σφαγιαστούν το σύνολο των δικαιωμάτων μας. Έληξε την περασμένη Παρασκευή 29 Ιουνίου η καταληκτική ημερομηνία υπόβολης των αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών. Ως γνωστόν, η διοίκηση του ΙΚΑ με δεδομένο ότι δεν πρόκειται να δώσει νέα παράταση ισχύως της έκπτωσης κατά 40% των πρόσθετων τελών προς ευσύσεων και λοιπόν επιβαρύνσεων του προσωρινού διακανονισμού καθώς και της ρυθμίσης του. Είχε καλέσει επιχειρήσεις που οφείλουν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που τους δίνεται. Ήδη στα Τρίκαλα, αρκετοί ήταν οι πολίτες που ανταποκρίθηκαν. Μέχρι τέλος Ιουνίου, από ό,τι γνωρίζετε, υπήρχε η τελευταία προθεσμία για υποβολή αιτήσεων των οφειλετών για να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους. Όσοι λοιπόν έχουν υποβάλει την αίτηση, ρυθμίζονται οι οφειλές και τις πληρώνουν και μάλιστα εάν τις εξοφλήσουν σε 6 δόσεις, απαλλάσσονται παντελώς των προσθέτων τελών. Όσοι δεν έχουν κάνει την αίτηση για να ρυθμίσουν αυτά τα ποσά, το ΙΚΑ θα εφαρμόσει όλα τα νόμιμα μέσα για την αναγκαστική ίσπραξη των οφειλών τους. Έχουμε κάποιον αριθμό ανθρώπων οι οποίοι προσήλθαν στην υπηρεσία για να ρυθμίσουν τα χρέη τους, είναι ικανοποιητικός? Είναι ικανοποιητικός ο αριθμός, αλλά αυτή η ρύθμιση βέβαια ευνοεί πολύ τους μικροφυλέτες, διότι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από όλα τα πρόσθετα τέλη και να πληρώσουν το ποσό από ό,τι προανέφερα σε 6 δόσεις. Όλο ένα και αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και οι οποίοι αναζητούν εναγωνίως τρόπους επιβίωσης. Στο Δήμο Τρικαίων, από τον περασμένο Απρίλιο, λειτουργεί το κοινωνικό παντοπολείο. Μια δομή που προσφέρει στους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες διάφορα είδη, όπως τρόφιμα και διάφορα είδη γενικοκυριού. Ήδη το διάστημα που διανύουμε, η αρμόδια επιτροπή του Δήμου εξετάζει τις νέες αιτήσεις που υποβλήθηκαν. Μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη της εβδομάδας. Η διαδικασία ξεκίνησε εδώ και περίπου 20 ημέρες. Έχουν υποβάλει αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι, είναι περίπου στις 120-130 και περίπου κάποιο, ο αριθμός είναι περίπου τόσο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε χθες, νομίζω σήμερα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα αξιολογήσει όλες τις αιτήσεις. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ξέρουμε περίπου ποιοι είναι οι νέοι δικαιούχοι. Πέρα από αυτό όμως έχουμε πει και ότι μπορεί κάποιοι οφειλούμενοι οι οποίοι ήταν στο προηγούμενο τετράμενο, πράγματι μπορεί να ξανένει και στο επόμενο τετράμενο. Οι άνθρωποι κρίνεται απαραίτητο, έχουν πολυμελή οικογένεια, έχουν ανάγκες πραγματικά. Επομένως θα είναι και κάποιες οικογένειες από τις προηγούμενες. Μέχρι τέλος της εβδομάδας θα ξέρουμε ποιοι είναι οι νέοι δικαιούχοι. Επομένως από τις 15 Ιουλίου και στη συνέχεια θα μπορεί να προσέρχονται στο κοινωνικό παντοπολείο οι νέοι δικαιούχοι, οι οποίοι και θα ενημερωθούν ο καθένας ξεχωριστά και θα τους δούμε όλους μαζί, προκειμένου οι άνθρωποι να τύχουν έτσι αυτής της, να παληθεί δηλαδή η ανέχειά τους και πράγματι να μπορούν να προμηθούν κάποια τρόφιμα. Σύμφωνα με τον αρμόδιο δήμαρχο Τρικαίων Ζήση Κουκοστάμο, μεγάλη είναι και η συνεισφορά των τρικαλινών επαγγελματιών, οι οποίοι στηρίζουν το κοινωνικό παντοπολείο, δείχνοντας αρρωγή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετοί συμπολίτες. Μέχρι τώρα, με τους επαγγελματίες, βιοτέχνες, με όλους όσους μιλάμε, οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι και στα θέματα των τροφίμων, αλλά και στα θέματα της ένδυσης και υπόδησης. Το κοινωνικό παντοπολείο αυτή τη στιγμή πράγματι έχουμε επάρκεια προϊόντων και εκτός το ότι η δεύτερη φάση ανάπτυξη του κοινωνικού παντοπολείου είναι αυτό με τα ψυγεία, είναι δηλαδή με τα κατεψυγμένα προϊόντα, είναι με τα γαλακτοκομικά κτλ. Προμηθευτήκαμε ήδη κάποια ψυγεία, έχουμε κάνει και ένα αίτημα σε κάποιον της πόλης μας βιομήχανο. Πιστεύω και εκεί θα έχουμε θετική ανταπόκριση. Επομένως, θα οργανώσουμε
και αυτή τη φάση με τα ψυγεία κτλ. Πολύ καλά πιστεύω. Σε όσους επαγγελματίες έχουμε μέχρι τώρα απευθυνθεί, είναι θετική απέναντί μας. Η άποψή τους είναι ότι ναι, πραγματικά σε αυτή την περίοδο πρέπει να βοηθήσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Θα πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους.